Σε παγωμένη και φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο 47χρονος αγρότης φυγαδεύεται κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Εισαγγελέας και ανακριτής έχουν μόλις αποφασίσει την προφυλάκησή του για το αιματηρό επεισόδιο σε Μποστάνη, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό 2 17χρονών. Τι να πω ρε παιδιά, η Ελληνικίδιος δικαιοσύνη έδειξε ότι απόψε δεν φέρθησε σωστά σήμερα. Δηλαδή ένας άνθρωπος 29άρχης, ο οποίος βιοπαλεστής, που πήγε να προστατέψει την περιουσία του. Τον αγώνα που έχει κάνει αυτό το παιδί, επειδή τον ξέρω καλά, τον αγώνα που έχει κάνει και ξαφνικά να βρεθεί στη φυλακή με δύο μικρά παιδιά, με τη γυναίκα του μόνος του, δηλαδή δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Τόσο άνθρωπος υπερασπίστηκε το σπίτι του, την οικογένειά του, την περιουσία του και τώρα είναι μέσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Να θέλει να υπερασπίσει το σπίτι σου και να πηγαίνει φυλακή. Ευνηδιασμένοι και απογοητευμένοι, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του κατηγορουμένου δεν μπορούν να πιστέψουν πως η απόφαση της δικαιοσύνης στέλνει στη φυλακή το 47χρονο, τον οποίο όλοι περιγράφουν ως φιλήσυχο οικογενειάρχη που υπερασπίστηκε τη ζωή και την περιουσία του. Θεωρώ ότι η προφυλάκηση επευλήθη από την εμπειρία μου, το λέω αυτό, από κριτήρια εκτός δικογραφίας. Δεν θα σχολιάσω την απόφαση, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως, στη συνείδηση του μέσου συνετού νοικοκύρη, ο άνθρωπος αυτός είναι καθαρός. Γνωρίζω ότι είναι ένας αξιοπρεπής κύριος, ένας καλός οικογενειάρχης και καλός επαγγελματίας. Ένας καλός άνθρωπος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω εγώ κάτι άλλο. Δηλαδή, μέσα στον παραλογισμό, πούμε τι. Αν κάτι λειτουργούσε, δεν θα γινόταν τίποτα από ό,τι έγινε. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Και πρώτα απ' όλα δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη όπως το είδαμε όλοι. Η απόφαση της δικαιοσύνης δεν βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα και το περιεχόμενο της δικογραφίας σύμφωνα με τους συνηγόρους του κατηγορούμενου, αλλά στην ανάγκη να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν επιτρέπεται και δεν συγχωρείται καμία πράξη αυτοδικίας. Κατανοώ και το τραγικό δίλημα στο οποίο περιήλθαν ενδεχόμενα οι ανακριτικές αρχές εδώ και η απόφαση ήταν δύσκολη, όχι μόνο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη στην παρούσα υπόθεση, αλλά θα έπρεπε ενδεχόμενα να λάβει θέση για τη σύγκρουση μεταξύ ευλογίας ενδεχόμενα της αυτοδικίας ή επικρότηση της αλητείας. Θέλω να πιστεύω ότι η προφυλάκηση αυτή πράγματι επευλήθη από κριτήρια εκτός δικογραφίας και εκτός κουλτούρας αποφάσεων επί τέτοιου είδους τραγικών διλημάτων και ότι επευλήθη καθαρά και μόνο εξασφαλιστικά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σίγουρα δεν θα τελειώσει έτσι όπως άρχισε. Θα υπάρξουν νέα δεδομένα που σύντομα θα οδηγήσουν στην αποφυλάκηση του πελάτη. Γνωρίζετε εσείς πολύ καλά ότι είναι μια συνήθις πρακτική σε τέτοιου είδους κατηγορίες και για λόγους προφύλαξης να υπάρχει η προφυλάκηση. Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί από πολύ νωρίς το πρωί στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς το δικαστικό μέγαρο είχε γεμίσει ασφυκτικά από συγγενείς και συγχωριανούς του 47χρονου, αλλά και μέλη των οικογενειών των 2 17χρονων.